ξαναλέω. Και πώς σας φάνηκαν, τι δηλαδή, τι βγάλατε από αυτά? Εντάξει, μια χαρά τα είπε. Δηλαδή πιστεύω ότι σε αυτά που μπορούσε να απαντήσει, απάντησε. Που είπε ότι δεν έχουμε αίθουσες. Ναι. Νομίζω ότι... Τι μπορούσε να... Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι. Έχει βγει το βούλευμα. Ξέραμε ότι στους 30 μήνες θα βγει έξω. Το γνωρίζαμε αυτό. Πιστεύαμε όμως ότι θα είχε προχωρήσει το δικαστήριο. Ότι θα είχαν προλάβει να γίνει δίκη. Θα είχε... Αυτό έχει καθυστερήσει. Δεν είναι ότι γιατί βγαίνει, στους 30 μήνες, αυτή είναι η νόμη της χώρας μας, ξέραμε ότι στους 30 μήνες θα βγει. Αλλά δεν περιμέναμε όμως με τίποτα ότι θα είχε τόσο πολύ καθυστερήσει το δικαστήριο. Δεν μου λένε κάτι. Για τους... Ορίστε. Εσείς, επί 30 μήνες πάτε και ξαναπάτε και ξαναπάτε και από εβδομάδα και την Δευτέρα και την Παρασκευή και την Τρίτη και την Τετάρτη και την άλλη Παρασκευή. Βεβαίως. Αυτή η δουλειά γίνεται, έτσι. Ναι. Δεν είστε, ας πούμε, σε κατάσταση αμόχ πια με αυτή την ιστορία? Βεβαίως είμαστε σε κατάσταση. Και όχι μόνο εγώ, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι ένα τσούρμος κόσμος πίσω, δικός μου. Είναι κόσμος, είναι μάρτυρες, είναι αυτό, είναι... Όχι, οι δικοί του άνθρωποι, του Παύλου. Είμαστε εμείς οι γονείς, αλλά ξοπίσω υπάρχει μια ουρά που έρχεται μαζί μας και ταλαιπωρείται και πονάει και υποφέρει και τρώει τις σάρκες του, γιατί βλέπουμε όλους εκεί μέσα. Βλέπουμε το κτίνος αυτό, το οποίο δεν έχει δείξει καμία μετάνοια για οτιδήποτε, για αυτό που έχει κάνει. Αντιθέτως μπαίνει μέσα και καμαρώνει. Όλους τους κατηγορούμε στους περισσότερους να μην εμφανίζονται στο δικαστήριο. Τους ίδιους τους δικηγόρους τους να είναι προκλητικοί. Τι σας λένε, πάρα δηλαδή. Πολύ άσχημα πράγματα σε αυτό το δικαστήριο. Τι σας λένε. Το θέμα μας... Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι λένε. Το θέμα είναι το πώς μας κοιτάνε, το πώς μπορεί να μας συμπεριφέρονται. Το θέμα μας δεν είναι αυτό, κύριε Οικονομέας. Είσαι. Μια και Καμπουράκης. Και Καμπουράκης. Και οι δυο μας. Ναι. Ναι. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Το θέμα σας λέτε, μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι να ξεκινήσουν ξανά τα δικαστήρια. Ναι. Να μπορέσουμε να συνεχίσει, να δώσουμε άδειες, να μπορέσουν να συνεχιστεί το δικαστήριο, να γίνουν περισσότερες συνεδρίες την εβδομάδα, να μπορέσει επιτέλους αυτό το πράγμα να τελειώσει. Βλέπουμε ότι γίνεται οτιδήποτε είναι δυνατόν για να το καθυστερήσουν, για να το εξεφτυλίσουν την υπόθεση αυτή. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι... Αυτό σημαίνει ότι σκοτώνουν και εσάς κάθε φορά, κάθε μέρα. Ναι, ήδη εμάς μας σκότωσαν, αλλά κάθε μέρα μας κόβουν και πιο βαθιά το μαχαίρι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, λοιπόν, να δοθούν άδειες, να μπορέσει να συνηθίσει το δικαστήριο. 1,5 μήνα τώρα δεν γίνεται τίποτα. Πάντως δεν το... Ένα είναι αυτό το κομμάτι, ναι. Και ένα. Από τη στιγμή που βγαίνει, λοιπόν, θα θέλαμε αυστηρή αστυνομική φύλαξη, μην ακούσουμε ότι ο δολοφόνος έφυγε. Να βρίσκεται σε κάθε δικάσιμη εκεί. Ναι. Ελπίζω τώρα να μην ακούσουμε και αυτό το πράγμα. Ελπίζω. Ας έπρεπε να το φυλάκι για άλλους λόγους, για λόγους προστασίας του. Ναι. Διότι υπάρχει και ο εξοργισμένος κόσμος μαζί του, έτσι. Δεν μπορεί το άλλο να αποδεχτεί ότι έχει σφάξει. Ο κόσμος 30 μήνες έχει δείξει λοιπόν ότι θέλει να γίνει αυτή η δίκη. Και κάτι που θα ήθελα λοιπόν να πω στον ελληνικό λαό, ότι η δίκη αυτή δεν αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι μόνο, αυτή τη στιγμή δεν δικάζεται μόνο ο δολοφόνος του Παύλου. Δικάζεται λοιπόν όλη η Χρυσή Αυγή, και θα ήθελα να το καταλάβουν αυτό. Και όποιος θέλει και μπορεί, ότι είναι ελεύθερος να έρθει στη δίκη να δει τι συμβαίνει εκεί και τι γίνεται. Τον αφορά, μας αφορά όλους, κύριε Οικονομέα. Πάντως να σας πω κάτι. Δεν μπορείς να το δεχτείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν μπει στα παπούτσια, ας πούμε, αυτού των ανθρώπων, δεν μπορείς να δεχτείς ότι σου έχει σκοτώσει το παιδί, το έχει ομολογήσει. Διότι δεν είναι ότι λέει ο αθώος είναι. Και είναι στο σπίτι του και κάτι και τρώει και πίνει, ας πούμε, τις μπριζόλες του και απλώς υπάρχει ένας αστυνομικός στην πόρτα, ας πούμε. Και τούτη εδώ η μάνα πάει κάθε μέρα στο νεκροταφείο, ας πούμε. Σε ποια τρέλα. Ακριβώς. Και όμως, κύριε Οικονομέα, εμείς τα ζούμε αυτά. Τα ζείτε, βέβαια, φυσικά τα ζείτε. Τα ζούμε τα ζείτε, αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ζητάμε όμως τώρα αυτή τη στιγμή την παρηγόρια, καλώς ζητάμε.
να γίνει ό,τι είναι δυνατόν. Όσοι είναι αρμόδιοι, εγώ δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι αρμόδιοι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που σας ζήτησα είναι να δοθούν άδειες, να υπάρχει αστυνομική φύλαξη, ναι. Να έρχεται σε κάθε δικάσιμη να είναι εκεί. Και όχι μόνο αυτός, και όλοι οι κατηγορούμενοι. Πάντως αυτό δείχνει, κυρία Φίσα, αυτό δείχνει. Για το δολοφόνο, ότι αυτή τη στιγμή στους 30 μήνες θα βγει. Έχουν βγει όμως, στο 18μηνο, οι υπόλοιποι συνεργοί του. Η αρχηγή, παιδί μου. Αυτό δείχνει μια άλλη άλυση. Στους οποίους σας πληροφορώ ότι εμείς τους συναντάμε και έξω. Και μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα εδώ στο Σκιστό ήταν όλοι οι κατηγορούμενοι εκεί. Αυτός ο άθλιος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια, τίποτα έτσι. Ούτε καν για καμία τα μάτια του κόσμου δηλαδή, ούτε καν για... Καμία. Αυτό δείχνει πάντως μια πλήρη διάλυση του συστήματος όλου, έτσι. Κανονικά θα έπρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις, σαν και αυτή, αν δεν ήταν φύγια, ποια θα ήταν. Θα έπρεπε να. Δεν λέει κανείς να δικαστεί με συνοπτικές διαδικασίες ο άλλος. Όχι, κανονικά. Να δικαστεί κανονικά, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος σε 15 έστω μήνες, σε 16, 17, 18 να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται. Κανονικά σε συνοπτικές διαδικασίες έπρεπε να δικαστεί. Τέλος πάντων. Εσείς καλά το λέτε από την πλευρά σας, αλλά όχι συνοπτικές διαδικασίες. Τελειώνει όμως. Ένα χρόνο σε μισή χρόνο τελειώνει. Θα έπρεπε να είχε προχωρήσει. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, κυρία Φίσα, κουράγιο σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.